Πολύ χαίρομαι που σας υποδέχομαι σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου, Παγκόσμια Μέρα των Ατόμων με Αναπηρία. Και θυμάμαι, αγαπητέ μου πρόεδρε, κύριε Βαρδακαστάνη, μία επίσκεψη την οποία είχα κάνει στην ΕΣΑΜΕΑ, όταν ακόμα ήμουν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είχαμε συζητήσει τότε για την ανάγκη να υπάρχει ένα εθνικό σχέδιο δράσης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Μία προεκλογική μου δέσμευση, την οποία φροντίσαμε να κάνουμε πράξη, και θέλω εδώ πέρα να συγχαρώ και τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Γεραπετρίτη, ο οποίος από την πρώτη στιγμή αγκάλιασε αυτήν την οριζόντια πρωτοβουλία κατάρτισης αυτού του σημαντικού εθνικού σχεδίου, από το οποίο απορρέουν και όλες οι δημόσιες πολιτικές μας σχετικά με τα άτομα με αναπηρία. Πιστεύω ότι μέσα σε ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα και παρά τις μεγάλες δυσχέρειες του COVID, έχουν γίνει πολλά σημαντικά βήματα προς την σωστή κατεύθυνση. Αναφέρω ενδεικτικά μόνο κάποια, τη θεσμοθέτηση του προσωπικού βοηθού, που μένει τώρα και η εκπόνηση και η έκδοση της σχετικής δευτερογενούς νομοθεσίας, προκειμένου να γίνει πράξη αυτή η, πιστεύω, πολύ σημαντική πρωτοβουλία για τα άτομα τα οποία χρειάζονται μία υποστήριξη, προκειμένου να μπορούν να έχουν πραγματικά ίσα δικαιώματα και ουσιαστική προσβασιμότητα. Συγκρατώ την τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας των ΚΕΠΑ, έτσι ώστε να μην υποβάλλονται σε αυτήν την φρικτή βάσανο άτομα με μόνιμες αναπηρίες να πρέπει να επαναπιστοποιούν το απολύτως προφανές. Τις νέες θέσεις οι οποίες έχουν προκηρυχθεί για τα άτομα με αναπηρία. Αλλά θέλω να κάνω μια ξεχωριστή μνήμα σήμερα στην Εθνική Αρχή Προσβασιμότητος, να την συγχαρώ για την σπουδαία δουλειά την οποία έχει κάνει μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, και να της δώσω την ευκαιρία να παρουσιάσει μια πολύ σημαντική νέα πρωτοβουλία, που δεν είναι άλλη από την ψηφιακή πύλη amea.gov.gr, την οποία θα έχουμε την ευκαιρία να μας παρουσιάσετε σε λίγο, για να μπορέσουμε να αποδείξουμε ότι τα λόγια μας συνοδεύονται και από πράξεις. Θέλω να τονίσω ότι ο ιστότοπος αυτός σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε τελείως δωρεάν από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας, και θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά όλους τους συντελεστές αυτής της προσπάθειας. Να επαναλάβω ότι η οριζόντια αυτή πολιτική θα χρειαστεί να διανύσει ακόμα πολύ δρόμο για να πετύχει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Πιστεύω όμως ότι έχουμε οριμάσει πολύ ως κοινωνία, τουλάχιστον στα ζητήματα που αφορούν στις διακρίσεις κατά των ατόμων με αναπηρία, και η μέρα αυτή είναι μια ευκαιρία να δούμε πού έχουμε προοδεύσει, να επισημάνουμε τις τυχόν αδυναμίες μας, αλλά να στείλουμε όλοι μαζί ενωμένοι ένα μήνυμα ότι τα άτομα με αναπηρία πρέπει να έχουν όλα τα δικαιώματα που απολαμβάνουν όλοι οι Έλληνες πολίτες. Και βέβαια αυτή μας τη δέσμευση να φροντίζουμε κάθε μέρα, όχι μόνο την ημέρα αυτήν στην οποία τιμούμε τα άτομα με αναπηρία, κάθε μέρα να την κάνουμε πράξη. Ήθελα με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της ΕΣΑΜΕΑ, τον κύριο Ιωάννη Βαρδακαστάνη, γιατί από την πρώτη στιγμή αγκάλιασε την προσπάθειά μας αυτή, και θυμίζω ότι ήταν λίγες ημέρες μόνο μετά την ψήφο εμπιστοσύνης που έλαβε η κυβέρνηση. Τον Αύγουστο του 2019. Τον Αύγουστο του 2019. 21 Αυγούστου, την οποία εμείς με τον πρόεδρο την εορτάζουμε κάθε χρόνο. Η μέρα που προσκαλέσατε εδώ τον πρόεδρο και ενεργοποιήθηκε για πρώτη φορά μετά από 2 χρόνια αδράνειας ο συντονιστικός μηχανισμός, ο οποίος και ανέλαβε την πρωτοβουλία για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, το οποίο σε 30 επιμέρους δράσεις και 6 πυλώνες κατέγραψε ολόκληρη την οριζόντια πολιτική που αφορά το σύνολο των Υπουργείων, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, ποσοτικοποιημένα και με ιδιοκτήτες της κάθε δράσης, έτσι ώστε να μπορούμε να παρακολουθούμε την εξέλιξη. Απλώς να σηματοδοτήσω και εγώ τις μεγάλες ημερομηνίες. Τον Δεκέμβριο του 2020 αναρτάται και κατατίθεται στο δημόσιο βίο το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.
Μέσα στο 2021 έχουμε την συγκρότηση της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας. Να ευχαριστήσω θερμά τον Πρόεδρο, τον καθηγητή, τον κύριο Στεφανίδη, για τη σπουδαία προσπάθεια και συμβολή που έχει σφέρει στην προσπάθειά μας, όπως και το σύνολο των μελών της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας. Το σχέδιο βρίσκεται σε εξέλιξη. Είμαστε σε διαρκή αλληλεπίδραση και με την ΕΣΑΜΕΑ και με την Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας. Είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη πολλαπλές δράσεις που αφορούν την προσβασιμότητα. Καταγράφεται για πρώτη φορά το σύνολο των δημοσίων κτηρίων, έτσι ώστε να υπάρξει μια πλήρης αξιολόγηση για το επίπεδο προσβασιμότητας και να θεραπευθούν οι χρόνιες παθογένειες που υπάρχουν στα θέματα αυτά. Η λογική της αυτόνομης διαβίωσης που ενισχύεται με τον προσωπικό βοηθό, με το σχέδιο που υπάρχει για την αποϊδρυματοποίηση, η λογική της ανάδειξης του πολιτισμού για όλους, συμβολικά θεωρώ μεγάλη στιγμή των τελευταίων ετών τη λειτουργία του αναβατόριου της Ακρόπολης που επέτρεψε σε όλους τους συμπολίτες μας να έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν και μέσα από τις διαδρομές που δημιουργήθηκαν και στην Ακρόπολη και θα δημιουργηθούν σε όλα τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους θα καταστούν απολύτως προσβάσιμοι. Το μέτρο της επιτυχίας του πολιτισμού της κάθε χώρας κρίνεται εν τέλει από αυτού του τύπου τις συμπεριληπτικές πολιτικές. Και είναι μια πολύ σημαντική στιγμή, νομίζω, την οποία θα πρέπει να συνεχίσουμε να ενδυναμώσουμε και για το μέλλον. Όπως είπε πολύ σοφά ο κύριος Γεραπετρίτης, οι δράσεις που είναι στο Εθνικό Σχέδιο έχουν ιδιοκτήτες. Και οι ιδιοκτήτες είναι όλα τα Υπουργεία. Έτσι δεν είναι, κύριε Υπουργέ? Αυτοί τις πρότειναν, αυτοί δεσμεύτηκαν. Θα προτείναμε να ζητήσετε από όλα τα Υπουργεία να σας καταθέσουν οι Υπουργοί σε Υπουργικό Συμβούλιο τι έχουν πράξει και τι θα πράξουν για να τηρήσουν τα χρονοδιαγράμματα που είναι, γιατί το Εθνικό Συνδράσεις έχει ορίζοντα μέχρι το 23. Και γιατί επειδή είστε άνθρωπος του πράττω και όχι του λέγω, είμαι βέβαιος ότι θα την ακούσετε αυτή τη σκέψη. Δεύτερο, το είχαμε ξαναπεί, να δείτε μήπως προκαλέσετε, ζητήσετε μια συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων για τα ζητήματα των ατόμων με αναπηρία. Κάποτε πρέπει να γίνει. Γιατί γίνονται σημαντικά πράγματα στη χώρα και είναι καλό να τοποθετηθεί το σύνολο του πολιτικού συστήματος. Νομίζω από αυτό έχει να κερδίσει η κοινωνία, έχει να κερδίσει η κυβέρνηση και όλο το πολιτικό σύστημα. Αλλά έχουμε να κερδίσουμε και εμείς. Διότι αυτό που σπάει τον αποκλεισμό, κύριε Πρόεδρε, είναι η ορατότητα. Και με τέτοιες ενέργειες δίδεται μεγαλύτερη ορατότητα στα ζητήματα της αναπηρίας. Τέλος, ρωτήθηκα σήμερα το πρωί από έναν δημοσιογράφο τι γιορτάζουμε σήμερα. Και του είπα, ασφαλώς δεν γιορτάζουμε τα άτομα που είναι κλεισμένα στα ιδρύματα τις πιο πολλές φορές παρά τη θέλησή τους. Δεν γιορτάζουμε τους ανθρώπους που είναι κλεισμένοι στα σπίτια τους και δυσκολεύονται παρά την πρόοδο που υπάρχει στην προσβασιμότητα. Δεν γιορτάζουμε που τα παιδιά δεν μπορούν να παίξουν στις παιδικές χαρές γιατί δεν είναι φτιαγμένες για όλα τα παιδιά κλπ. Γιορτάζουμε μόνο την ανθρώπινη ποικιλομορφία σήμερα. Την αναπηρία ως μέρος της ανθρώπινης ποικιλομορφίας. Και επειδή σήμερα είναι μια πολύ σπουδαία μέρα, γιατί έχουμε μαζί μας για πρώτη φορά στην ιστορία την Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας, θα ήθελα να σας παρακαλέσω, σε χρόνο που εσείς θα κρίνετε, να υπάρξει μια συνάντηση, ας την πούμε, εργασίας μεταξύ εσάς και της ΕΣΑΜΕΑ για την ατζέντα που θα θέλαμε να κουβεντιάσουμε και που δεν θέλω να πάρω το χρόνο σήμερα. Και πιστεύω ότι έχουμε αποδείξει ως κυβέρνηση ότι μπορούμε να υλοποιούμε σημαντικές οριζόντιες δράσεις, οι οποίες ακριβώς απαιτούν συντονισμό σε επίπεδο γραφείου Πρωθυπουργού, διότι αλλιώς καταλήγουν απλά να είναι αποσπασματικές φωτοβολίδες. Και η αλήθεια είναι ότι αυτή, έτσι θα μπορούσε κάποιος να χαρακτηρίσει την πολιτική μας στα ζητήματα των ατόμων με αναπηρία μέχρι σήμερα. Θα συμφωνήσω και αποδέχομαι την πρόσκλησή σας εντός του πρώτου εξαμήνου του 2022 με δικιά μας πρωτοβουλία να κάνουμε μια συζήτηση στη Βουλή σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων προημερησίας για τα άτομα με αναπηρία. Συνήθως αυτές οι συζητήσεις γίνονται με αφορμή την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα.
καταλήγουν δε σχεδόν πάντα σε μια σκληρή αντιπαράθεση, την οποία δεν νομίζω ότι παρακολουθεί η πλειοψηφία της κοινωνίας. Ίσως αυτή η συζήτηση να είναι μια ευκαιρία, κύριε Πρόεδρε, να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Επιτέλους, ένα ζήτημα το οποίο δεν έχει χρώμα, ταυτότητα ακόμα, να μπορέσουμε να ομονοήσουμε και να συζητήσουμε δημιουργικά προτάσεις που μπορεί να καταθέσουν και τα υπόλοιπα κόμματα, έτσι ώστε να μας βοηθήσουν να γίνουμε καλύτεροι. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, όπως αναφέρατε, για τα δικαιώματα των ατόμων αναπηρία, εκφράζει μια εξαιρετικά σημαντική πρόοδο για τη δέσμευση της κοινωνίας στο στόχο της καθολικής πρόσβασης και της εφαρμογής μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας. Περιεχομένου, έτσι όπως εξάγεται από την επισκεψιμότητα των χρηστών στο περιεχόμενο της πύλης. Παρέχονται δύο ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι σε εσωτερικές σελίδες της ψηφιακής πύλης για τρέχοντα θέματα ενδιαφέροντος, όπως βλέπουμε εδώ. Οι τρεις τελευταίες εκδηλώσεις, και πάλι ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να δει όλες τις εκδηλώσεις, χρήσιμοι σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους της δημόσιας διοίκησης, και ήδη από την πρώτη σελίδα ο επισκέπτης μπορεί να λάβει ενημέρωση για τα σημεία αναφοράς του νόμου 4488 του 2017 σε Υπουργεία, Περιφέρειες και Δήμους.